Καταρχάς, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε άμεσα στο κάλεσμά μας. Το κάλεσμα αυτό είναι μια πρωτοβουλία της ΕΛΜΕΗ Μαθείας, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μαθείας και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάουσας, και έγινε υπό το φως των νέων συνθηκών που έχουν ξεκινήσει τώρα στην εκπαίδευση. Είναι αξιοσημείωτο πώς έτυχε η σημερινή συγκυρία αυτής της συνέντευξης με τις εξελίξεις, δεν ξέρω, θα τις έχετε μάθει όλοι, τις χτεσινές, όπου η Υπουργός έχει ασκήσει έφεση στην ένσταση της ΟΛΜΕ και πάει σχεδόν με τρόπο, τι να πω, ακαριαίο, πάρα πολύ γρήγορο στα δικαστήρια της Ομοσπονδίας για να σταματήσει αυτή η σχετικά μαζική, μάλλον μπορώ να το πω με βεβαιότητα, μαζική απεργία αποχή των εκπαιδευτικών και των συλλόγων από τη διαδικασία της αξιολόγησης, και ζητά όχι μόνο να σταματήσει η απεργία αποχή, αλλά ζητά και 10.000 ευρώ από κάθε μία ομοσπονδία. Θα ρίσκε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μέσα στα σχολεία μας και δεν κάνουμε μάθημα, αλλά είμαστε μια επιχείρηση η οποία σταμάτησε να λειτουργεί. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. Τη Δευτέρα λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι τη Δευτέρα καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, όλους όσοι έχουν κάποιο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, να είναι στο πλάι μας στις 11 η ώρα στην πλατεία Δημαρχείου, στην απεργιακή κινητοποίηση που θα κάνουμε, λόγω όλων αυτών των εξελίξεων. Έχουμε δηλαδή προκηρύξει απεργιακή κινητοποίηση και εμείς και οι δάσκαλοι και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τη Δευτέρα στις 12 η ώρα εκδικάζεται η περίπτωσή μας, αυτή που σας είπα στο εφετείο, και θέλω να πω ότι πρωτόδικα θα ενημερωθήκατε μάλλον ότι οι κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε η δικιά μας απεργία αποχή παράνομη είναι κάπως, να το πω, έολες. Είναι έολες, είναι κάπως περίεργες, δεν είναι. Ο πρώτος λόγος δηλαδή που θεωρήθηκε η δικιά μας απεργία παράνομη είναι γιατί δεν είχαμε προσωπικό ασφαλείας στα σχολεία. Εμείς στα σχολεία, όπως είπα και πριν, καθημερινά διδάσκουμε, βρισκόμαστε εκεί, στο καθήκον μας. Δεν έχουμε προσωπικό ασφαλείας, δεν είμαστε επιχείρηση ΔΕΗ, για παράδειγμα, για να μην υπάρχει, να μην λειτουργεί κάτι. Τα σχολεία μας λειτουργούν κανονικά. Αυτό το είδος της απεργίας που κάνουμε εμείς είναι λευκή απεργία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνουμε κανονικά όλες τις υπηρεσίες που έχουμε στο σχολείο και απέχουμε μόνο από μία συγκεκριμένη διαδικασία, τη συνεδρίαση για την εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Το δεύτερο για το οποίο κρίθηκε η απεργία μας παράνομη είναι ότι δεν προηγήθηκε, είναι ένα τυπικό γεγονός, ότι δεν προηγήθηκε, δεν ζητήσαμε διαιτησία πιο πριν, σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη, όπως είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Δηλαδή, αν ακούσει κάποιος, δεν κρίθηκε επίσης η απεργία μας καταχρηστική, έτσι. Αν ακούσει κάποιος αυτή τη διατύπωση, θα πει, δεν ξέρω κατά πώς θα κρίνει παράνομη την απεργία μας ή όχι. Τέλος πάντων, αυτό με το οποίο θα ήθελα εγώ κυρίως να ξεκινήσω είναι να απευθυνθώ λίγο στην κοινή γνώμη της Βέρειας. Γιατί πολλοί ακούνε τους καθηγητές να κάνουν απεργία από την αξιολόγηση και να λένε τι είναι αυτοί, γιατί δεν θέλουν να δουλεύουν, δεν θέλουν να αξιολογούνται. Θέλω να πω 5 πράγματα για να μάθουν όλοι τι είναι αυτή η απεργία και γιατί εμείς κινητοποιούμαστε ενάντια σε αυτή τη συνεδρίαση που σας έχω πει. Ήδη αυτό ξεκίνησε την Άνοιξη, τον Απρίλιο, όπου το 93% των εκπαιδευτικών της Μαθείας, σχεδόν ομόφωνα, εναντιωθήκαμε στο νόμο 4692 του 20. Συνεχίστηκε αυτή η εναντίωσή μας στο νέο νόμο 4823 του Αυγούστου. Ο νόμος αυτός τι λέει για τα σχολεία? Καταρχάς, τα σχολεία θέλει να τα μετατρέψει σε επιχειρήσεις. Παντού, αν διαβάσετε, θα δείτε ότι αναφέρεται το λεγόμενο, η λέξη προφίλ του σχολείου. Τα σχολεία θα πρέπει να λειτουργούν σαν να είναι αυτόνομες μονάδες επιχειρησιακές, οι οποίες θα ζητούν πόρους για οτιδήποτε λείπει μέσα από το σχολείο, από δωρεές, από χορηγούς, από επιχειρήσεις.
Θα συμπληρώνουμε διαρκώς πλατφόρμες, στην ουσία δηλαδή το έργο μας το καθαρά παιδαγωγικό με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και καταλήγουμε να κάνουμε μια διαρκή καταγραφή γραμματιακή, η οποία στην ουσία τις όποιες ελλείψεις θα καταγράψει, δεν θα έρθει η πολιτεία μετά να τη συμπληρώσει στο σχολείο. Δεν θα έρθει δηλαδή να πει «Α, το τάδε σχολείο δεν έχει αυτά τα υλικά αγαθά και ας το βοηθήσουμε λοιπόν για να αναβαθμιστεί». Αλλά θα πρέπει μετά το κάθε σχολείο από μόνο του να ψάχνει να βρει πόρους για να ανταπεξέλθει στις ελλείψεις του. Και μάλιστα δεν λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική θέση του κάθε σχολείου. Αλλιώς είναι ένα σχολείο που έχει λήψεις στο χωριό, στην Ήπεθρο, αλλιώς ένα σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο έτσι, μιας μεγαλούπολης. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δομές των σχολείων, το μαθητικό δυναμικό των σχολείων. Κάθε ας πούμε, σχολική μονάδα έχει διαφορετική, να το πω έτσι, σύσταση από μαθητές και από εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, θέλουμε όλοι οι καθηγητές να διαμαρτυρηθούμε ενάντια σε αυτήν την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Γιατί στις πλατφόρμες που θα συμπληρώνονται, στη συνέχεια τα αποτελέσματα με βάση τη βαθμολογική κλίμακα θα ανακοινώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα κατηγοριοποιείται το σχολείο με βάση αυτή την κλίμακα που ανήκει. Αυτό τι κάνει, βάζει τα σχολεία στην ουσία σε έναν διαρκή ανταγωνισμό και μετά το χρήμα ακολουθεί τον μαθητή. Δηλαδή, όποιο σχολείο είναι καλό να το πούμε έτσι θα παίρνει κονδύλια και φυσικά τα αντίστοιχα ίσως μπόνους οι καθηγητές και όποιο σχολείο είναι κατώτερο θα πρέπει να ψάχνει να βρει το πώς θα τα απεξέλθει σε όλα αυτά που του λείπουν. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο δεν προωθεί την ισότητα, δεν προωθεί τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Τι άλλο, σε τι άλλο αντιπαλεύουμε εμείς, σε τι άλλο πάμε ενάντια εμείς οι καθηγητές. Πάμε ενάντια σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία μας, όπου δεν έχει ληφθεί μέρημνα για το τι συμβαίνει καθημερινά από άποψη υγειονομική, από άποψη περιβάλλοντος μέσα στη σχολική τάξη. Είμαστε σε τάξεις στιβαγμένες με 25 και 27 μαθητές, όποιον και να ρωτήσετε από εδώ σε δημόσιο σχολείο θα σας πει τα ίδια. Με αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες κάθε μέρα τα αστικά έχουν μέσα παιδιά που είναι στιβαγμένα μέσα στα αστικά. Με έλλειψη διδακτικού προσωπικού, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δασκάλους, δεν έχουμε καθηγητές σε πολλά σχολεία. Χιλιάδες μαθητοώρες χάνονται. Αυτά όμως δεν απασχολούν την κυβέρνηση. Νοιάζεται μόνο για το φαίνεστε. Δεν έχουμε καθαρίστριες, δεν έχουμε παρκές και μόνιμο προσωπικό καθαρισμού στα σχολεία. Δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό να κάνει τα self-test όπως θα έπρεπε να κάνει σε όλους ανεξαιρέτως, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, όσους είμαστε μέσα στα σχολεία. Καθημερινά είμαστε στο ρίσκο του αν θα κολλήσουμε κάτι ή θα συνεχιστεί η λειτουργία ενός τμήματος ή όχι. Δεν έχουμε γραμματείς. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εκτός από το διδακτικό μας έργο, οτιδήποτε άλλο πρέπει να το αντιπαλεύουμε, να μπορέσουμε να ανταπεξερχόμαστε σε οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε γραμματιακή δουλειά μόνοι μας. Εάν αντίστοιχα δείτε σχολεία του εξωτερικού, θα καταλάβετε ότι η γραμματεία είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του σχολείου και υπάρχει σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν έχουμε ψυχολόγους. Οτιδήποτε συμβεί μέσα στα σχολεία, ο ψυχολόγος, αυτός που θα βοηθήσει τους μαθητές, είμαστε εμείς οι ίδιοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, πολλές φορές χωρίς την ανάλογη επιμόρφωση. Επίσης, είμαστε ενάντια σε αυτό που θέλει να περάσει τώρα με αυτούς τους νόμους της βαθμοθυρίας και της εξετασιοκεντρικής, να το πούμε έτσι, τάσης και λειτουργίας των σχολείων. Βλέπουμε δηλαδή πως εισάγεται στην πρώτη ηλικίου, ήδη έχει εισαχθεί από φέτος η τράπεζα θεμάτων. Τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαρκή διαδικασία του να μπορούν να διαβάζουν και να δίνουν εξετάσεις χωρίς λόγο σε μαθήματα. Θέλω να πω ότι ένα παιδί, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι στην πρώτη ηλικίου θα μάθει καλύτερα ιστορία εάν έχει στο νου του ότι στο τέλος της χρονιάς θα δώσει πανελλήνιο τεστ πάνω σε αυτό το μάθημα. Βλέπετε ότι στην έκτη δημοτικού έχει ήδη εισαχθεί η PISA, η ταξινόμηση των μαθητών ανάλογα με τις επιδόσεις τους. Στην τρίτη γυμνασίου το ίδιο.
Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό για τα παιδιά των σχολείων μας. Θέλουμε οι μαθητές μας να έρχονται στο σχολείο με μια ευχάριστη διάθεση, διάθεση για μάθηση, διάθεση για ανακάλυψη, για δημιουργία και να συνδημιουργούν μαζί με τους καθηγητές τους και τους δασκάλους τους. Είμαστε ενάντια στην ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είδατε φέτος το καλοκαίρι τι έγινε, πόσες χιλιάδες υποψήφοι μείναν εκτός πανεπιστημίου και μάλιστα υποψήφοι οι οποίοι ήταν άριστοι μαθητές. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής έβαλε τον κόφτη και στην ουσία πολλοί μαθητές, άλλος είχε 17, ξέρω εγώ, και γράψει στις Πανελλήνιες, έγραψε πάρα πολύ καλά στη μία γλώσσα, στη δεύτερη γλώσσα δεν πέτυχε για λίγα μόρια και δεν μπόρεσε να περάσει στη σχολή που ήθελε. Μάλιστα, τη δεύτερη αυτή γλώσσα, στην οποία έγραψε και λίγο λιγότερα μόρια, δεν διδασκόταν καν στο δημόσιο σχολείο του. Αυτό λοιπόν, είμαστε ενάντια στην ΕΒΕ, γιατί είναι ενάντια στην ουσία στα παιδιά μας, ενάντια στους υποψηφίους στις Πανελλήνιες. Θέλουμε επίσης ο σύλλογός μας να λειτουργεί δημοκρατικά. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στο σύλλογο να είναι αποφάσεις από τα μέλη του συλλόγου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από, και από το ίδιο το μαθητικό συμβούλιο και να συναποφασίζουμε. Τώρα με το νέο σχολικό συμβούλιο έρχονται παράγοντες εκτός σχολείου να εισχωρήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή το σχολικό συμβούλιο θα αλλάξει και από εδώ και πέρα θα έχει λόγο για το τι θα συμβαίνει μέσα στο σχολείο κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου, ο συντονιστής, ο διευθυντής, ένας καθηγητής και καθόλου μαθητές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορεί να αποφασιστεί το τι πορεία θα πάρει ένα σχολείο από ανθρώπους που είναι άσχετοι από την εκπαίδευση και μπορεί να έχουν χίλιες δυο άλλες σκοπιμότητες μέσα από τα σχολεία. Είμαστε αντίθετοι και στο να γίνει ο διευθυντής υπερεξουσία έτσι όπως προβλέπουν αυτοί οι νόμοι. Με τους νέους αυτούς νόμους, ο διευθυντής μπορεί να γίνει μέχρι και μονοπρόσωπο πειθαρχικό όργανο. Δηλαδή να μπορεί ο ίδιος του να αποφασίζει για το τι ποινές ίσως θα πρέπει να επιβάλλει σε κάποιους από το σύλλογό του και θα μπορεί να αποφασίζει χωρίς να ρωτήσει το σύλλογο καθηγητών για το και πάλι ποια πορεία θα πάρει το σχολείο. Θα μπορεί να φέρνει ο ίδιος φορείς, παράγοντες και επιχειρήσεις εκτός σχολείου με θέματα που ο ίδιος θα έχει αποφασίσει το ποια θα είναι και να τα επιβάλλει στο Σύλλογο των Καθηγητών, χωρίς να έχει λόγο ο Σύλλογος των Καθηγητών. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Έχω την εντύπωση ότι τα κάλυψα λίγο πολύ όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πιο ευρύ το πλαίσιο της αντίδρασής μας απέναντι σε αυτούς τους νόμους από ό,τι διαφαίνεται και νομίζει η κοινωνία. Όλο αυτό γίνεται πάνω απ' όλα γιατί θέλουμε να έχουμε μαθητές σε ένα δημόσιο σχολείο συμπεριληπτικό με δωρεάν εκπαίδευση, ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Να πω ότι παρόλα αυτές τις ποινές που πέσει εναντίον μας το Υπουργείο όλο αυτό τον καιρό, ότι αν προχωρήσετε σε απεργία αποχή θα έχετε περικοπές μισθού, δεν θα διοριστούν οι αναπληρωτές, δεν θα μονιμοποιηθούν αυτοί που είναι οδιόριστοι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε τους εκπαιδευτικούς να σηκώνουν το ανάστημα και ενώ φοβούνται να προσπαθούν να πολεμήσουν το φόβο τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτό που πάει να γίνει είναι πολύ καθοριστικό για την δημόσια εκπαίδευση και το πώς θα συνεχίσει στα επόμενα χρόνια. Και έχουμε δηλαδή σχολεία σε όλη την ημαθία και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια να λένε όχι, παρόλο αυτό, σας λέω όλο αυτό τις ποινές που υπήρχαν πάνω από τα κεφάλια μας. Σας θέλουμε λοιπόν όλους τη Δευτέρα στις 11 η ώρα μαζί μας, ακόμα και για να συζητήσετε μαζί μας και να μας ρωτήσετε οτιδήποτε θελήσετε σχετικά με αυτή την απεργία αποχή μας. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να είναι δίπλα μας, να είναι στο πλάι μας, γιατί όλα γίνονται για ένα ελεύθερο, δημόσιο, δωρεάν σχολείο της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας. Αυτά από μένα, δεν θα πω άλλα. Θέλει η Σοφία Ιαπιδοπούλου τώρα από τον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Ημαθίας να κάνει και αυτή την τοποθέτησή της. Γεια σας. Εγώ είμαι γραμματέας, εκπροσωπώ τον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. Θα συνεχίσω σε αυτά που αναφέρθηκε
σχετικά με αυτά που αναφέρθηκε η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, λέγοντας ότι οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα αψήφισαν την εκστρατεία τρομοκράτησης εναντίον τους από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία αποχή ενάντια στην αντιπαιδαγωγική και καταστροφική για το δημόσιο σχολείο εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που επιχειρεί να επιβάλλει με κάθε τρόπο ο Υπουργός Παιδείας. Τα ζητήματα της μόρφωσης και της δημόσιας καθολικής εκπαίδευσης, της ύπαρξης του δημόσιου σχολείου και της εργασίας μας, η αποτροπή της υλοποίησης της αντιπαιδαγωγικής και καταστροφικής για το δημόσιο σχολείο εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που επιχειρεί να επιβάλλει με κάθε τρόπο το Υπουργείο Παιδείας, αφορούν όλη την κοινωνία, όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς. Αποτελούν ζητήματα καθημερινού αγώνα, διαπάλης, όπως έχει αποδείξει η εκπαιδευτική κοινότητα στις σχολικές μας τάξεις. Το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει με τη στάση του να βάλει απέναντί του το σύνολο των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί μέσα στην πανδημία, με ανύπαρκτα σχεδόν μέσα και χωρίς στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας, δώσαμε έναν τεράστιο αγώνα για να κρατηθούν τα παιδιά μέσα και κοντά στο σχολείο. Στα αιτήματά μας για μέτρα προστασίας της υγείας, προσλήψεις προσωπικού εκπαίδευσης και καθαριότητας, για ουσιαστικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν ασφαλή και ανοιχτά σχολεία, οι πόρτες του Υπουργείου Παιδείας δυστυχώς ήταν κλειστές. Με απόλυτη περιφρόνηση σε κάθε θεσμική διαδικασία και δεοντολογία, η Υπουργός έσυρε στο δικαστήριο μέσα σε λίγες ώρες με τη διαδικασία του κατεπήγοντος για μια απεργία που ουσιαστικά έχει προκηρυχθεί από τον Φεβρουάριο. Έσυρε λοιπόν στα δικαστήρια τις 4 εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Παραδέχτηκε δηλαδή ότι και είναι δεδομένη η συντριπτική συμμετοχή στην απεργία αποχή παρά την εκστρατεία εκφοβισμού και ότι οι απειλές της ήταν κενές περιεχομένου αφού γνώριζε πολύ καλά ότι δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν σε όσους συμμετέχουν στην απεργία αποχή εκτός και αν καταργήσει και το συνταγματικό δικαίωμα προκήρυξης και συμμετοχής στην απεργία. Στην επίθεση λοιπόν που δέχεται η εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο απέναντι στις απειλές του Υπουργείου Παιδείας, με οδηγό την περήφανη στάση και συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή, καλούμε τους γονείς, τους μαθητές, τους φοιτητές και όλους τους εργαζόμενους να συστρατευθούν μαζί με την εκπαίδευση στη μάχη για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, της κοινωνίας και των εργασιακών δικαιωμάτων. Και αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι τα προβλήματα και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια είναι κοινά. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών ήταν πρωτοφανές φαινόμενο σε καιρό πανδημίας, να έχουμε και στην πρωτοβάθμια 25 τμήματα. Για μας κάτι πολύ σημαντικό, κατάργησε το Υπουργείο Παιδείας το θεσμό των ερωτών εκπροσώπων. Οι εκπαιδευτικοί ψηφίζαμε ερετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια, κάτι που εκπροσωπώντας οι ερετοί για όλα τα ζητήματα, είχαν λόγο στο υπηρεσιακό συμβούλιο για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, κάτι που καταργήθηκε εν μία νυχτή. Κατηγοριοποιεί τα σχολεία, καταπατά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Και εκείνο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι στην πρωτοβάθμια υπάρχουν εκ των συστικών διαφορετικές πολλών ταχυτήτων εκπαιδευτικοί με διαφορετικά ωράρια νηπιαγωγή. Ακόμα και στο ίδιο σχολείο υπάρχουν νηπιαγωγοί που δουλεύουν με διαφορετικά ωράρια. Δεν υπάρχει το εναρκτήριο ωράριο διδακτικό και το καταληκτικό από την αρχή της σταδιοδρομίας ενός εκπαιδευτικού μέχρι το τέλος, ειδικά του νηπιαγωγού, δεν υπάρχει, είναι το ίδιο ωράριο. Και αναφέρομαι στους νηπιαγωγούς επειδή είμαι νηπιαγωγός και τα ζούμε καθημερινά. Οι δάσκαλοι και οι ειδικότητες επίσης έχουν διαφορετικά ωράρια, αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και για όλα αυτά δεν υπάρχουν λύσεις. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ. Και καλούμε όλους μαζί την Δευτέρα, 11 η ώρα, στην πλατεία Δημαρχείου. Και η Φανή Παυλίδου είναι μέλος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάουσας. Να κάνει μια τοποθέτηση και αυτή την καλούμε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ και με την Πρόεδρο και με την Γραμματέα για όλα όσα είπανε. Και εγώ από την πλευρά
του συλλόγου μας θα πω και εγώ κάποια πράγματα. Με συγχωρείτε. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάουσας χαιρετίζει τις χιλιάδες συναδέλφων σε όλη τη χώρα που μαζικά και ενωτικά έχουν καταγράψει εντυπωσιακά ποσοστά συμμετοχής στην απεργία αποχή από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Το ηχηρό μήνυμα των εκπαιδευτικών σηματοδοτεί την κήρυξη ενός αποφασιστικού αγώνα διαρκείας, σπάζοντας στην πράξη την τρομοκρατία, τους εκβιασμούς και τις απειλές για ποινές που εξαπέλυσε το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία διαφωνούν κάθετα με την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την καταπάτηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και τις εκτροματικές διαδικασίες που επιβάλλει στο έργο των σχολείων η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι τυχαίο πως η συμμετοχή των συλλόγων διδασκόντων στην περιοχή της Νάουσας αγγίζει το 100% στην απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης. Συνεχίζουμε αποφασιστικά την απεργία αποχή, ύστερα από την κατάθεση έφεσης και την κήρυξή της από την ΑΔΔΗ, απέναντι στην επίθεση που δέχεται η εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο, απέναντι στις απειλές του Υπουργείου Παιδείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, με οδηγό την περήφανη στάση και συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, κηρύσσει 24-ωρη απεργία τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου. Ο Σύλλογος Νάουσας καλεί όλους τους συναδέλφους σε δυναμική συμμετοχή στην απεργία τη Δευτέρα 11 του Οκτώβρη στη πλατεία Δημαρχείου της Βέρειας στις 11 το πρωί με τη συμμετοχή των τριών συλλόγων, της ΕΛΜΕ, του ΣΕΠΕ η Μαθίας και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νάουσας, για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και της αξιοπρέπειάς μας. Μην λείψει κανείς. Ευχαριστώ.